Πρεμιέρα για την Α κατηγορία Δωδεκανήσου και η αναγέννηση Σφενδιού ήρθε ισόπαλη με 3-3 απέναντι στην ομάδα της Καταβιάς, η οποία ξεκίνησε στο παιχνίδι και κατάφερε να απειλήσει πρώτη με τον Κάκουλη να πλασάρει και τον Τσάρμπατσάνι να μπλοκάρει. Η αναγέννηση Σφενδιού ήταν αυτή που πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Βογιαντζή σε μια ωραία κόντρα επίθεση από τα αριστερά. Ο Θωνιάτης κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην περιοχή, έκανε την σέντρα, ο Βλαντιμίρο βλέπετε εδώ κατέβασε ωραία και ο Βογιατζής πλάσαρε για το 1-0 μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βογιατζής ωραία βρέθηκε στην περιοχή, ο Βλαντιμίρο τον είδε και με πλασέ νίκησε τον Καραγιάννη κάνοντας το 1-0 για την αναγέννηση Σφενδιού νωρίς στο παιχνίδι. Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα με τον Θανάση Βογιατζή. Στη συνέχεια της φάσης, στη συνέχεια του παιχνιδιού, η αναγέννηση πίεσε από την σέντρα. Εδώ ο Καραγιάννης βγήκε εύκολα και μάζεψε. Ο έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος πέρασε εκτός παιχνιδιού στη συνέχεια. Ισοφάρισε εδώ από τον Τσελεπίδη, ο έμπειρος αμυντικός που αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την ομάδα του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας. Προωθήθηκε, έκανε το πλασέ στην κίνηση, βλέπετε εδώ, και νίκησε τον Τσαραμπασάνη κάνοντας το 1-1 για τον Άγιο Γεώργιο Μαλώνας, ο οποίος σχετικά γρήγορα έφερε το παιχνίδι στα ίσια και καταφέρει να ισοφαρίσει στο γήπεδο Ζεπαρίου την ομάδα της αναγέννησης Σφενδιού. Τσελεπίδης, βλέπετε εδώ, ο σκόρερ του παιχνιδιού για τον Άγιο Γεωργίο Μαλώνας. Ο Κωστόφ θα δοκιμάσει να πλασάρει, η μπάλα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Τσαραμπασάνη. Στημένη μπάλα για την αναγέννηση, ο Καραγιάννης και πάλι θα απομακρύνει. Αρκετές συστημένες μπάλες από τους πράσινους, νέα απομάκρυνση και στη συνεξέλιξη της φάσης η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί offside ο ποδοσφαιριστής της αναγέννησης ο Δημήτρης Πις. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του παιχνιδιού, ο Πις εδώ προσπάθησε να νικήσει τον Καραγιάννη, ο οποίος και πάλι κράτησε το αποτέλεσμα. Ο νερός του Μαύλεκας έχει γίνει αλλαγή και το φάουλ του Μασάδο. Ο Μασάδο θα εκτελέσει, η μπάλα θα χτυπήσει αριστερά χαμηλά στο δοκάρι του Τσαραμπατσάνη και θα καταλήξει στα δίχτυα του για το 1-2 του Αγίου Γεωργίου Μαλώνα στο ξεκίνημα ουσιαστικά του δευτέρου ημιχρόνου στο 55 με το φάουλ του Μασάδο. Μασάδο θα ξαναβγεί στην κόντρα επίθεση, θα φύγει πίσω από την σέντρα, θα βρεθεί απέναντι από τον Τσαραμπατσάνη και θα πλασάρει για το 1-3 με τον Άγιο Γεωργίου Μαλώνα να παίρνει ένα τεράστιο προβάδισμα για να φτάσει σε ένα μεγάλο διπλό ο Άγιος Γεωργίου Μαλώνα και η αναγέννηση Σφενδιού. Ουσιαστικά οι δύο ομάδες οι οποίες επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια στην κατηγορία στην Α κατηγορία. Βλέπετε εδώ το πλασέ του Μασάδο και το 1-3 του Αγίου Γεωργίου Μαλώνα στην κόντρα επίθεση. Ο Βραζιλιάνος, ένας γνώριμος ποδοσφαιριστής για μας εδώ στην ΚΟ, βρίσκεται απέναντι από τον Τσαραμπατσάνη και τον νικά για το 1-3. Από εκεί και πέρα η αναγέννηση προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή της και να φτάσει σε κάποιο γκολ. Η ομάδα του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε ο Κοτσίκος. Στη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Κοτσίκος. Πίεσε, βλέπετε εδώ τον νεαρό τερματοφύλακα να απομακρύνει σε κόρνερ, τον Τσιμπίκα. Ο Θωνιάτης θα παίξει στην πλάτη της άμυνας τον Μαυρίδη. Ο Μαυρίδης θα ανατραπεί. Ο Ρεόπουλος θα δείξει το σημείο του πέναλτι με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα, θεωρώντας ότι η παράβαση έγινε εκτός περιοχής. Βλέπετε και στο βίντεο ότι ο Μαυρίδης φαίνεται να πατά εκτός περιοχής την ώρα της παράβασης. Αντί για θεωρητικά κόκκινη και φάουλ, έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Ρεόπουλος με την υπόδειξη του βοηθού του προφανώς. Ο Δημήτρης Πις ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Δημήτρης Πις απέναντι τον Τσιμπίκα θα σουτάρει και θα πλασάρει στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία και κάνοντας το 2-3 για την αναγέννηση Σφενδιού, που είχε χρόνο στο μάτς ακόμη για να μπορέσει να φτάσει σε μια ισοφάριση. 2-3 λοιπόν από την εύστοχη εκτέλεση του Δημήτρη Πι, ένας σπεσιαλίστας από τα 11 βήματα, ο έμπειρος center for της αναγέννησης. Από εκεί και πέρα η αναγέννηση το έψαξε. Ο Φυτάς με βαθιά μπαλιά θα βρει στην περιοχή του Θωνιάτη. Ο Θωνιάτης παράλληλα η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα και η αναγέννηση Σφενδιού θα κάνει το 3-3 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Φυτάς όμορφα θα περάσει την μπάλα στον Θωνιάτη και εκείνος με πλασέ θα νικήσει την άμυνα του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας και θα κάνει το 3-3 για την αναγέννηση Σφενδιού. Ο παίκτης προπονητής, ο Ματθαίος Θωνιάτης, είναι αυτός ο οποίος θα χαρίσει ουσιαστικά το πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του. Τελικό αποτέλεσμα, Άγιος Γεωργίος Μαλώνας, αναγέννηση Σφενδιού, Άγιος Γεωργίος Μαλώνας 3-3, αφού και το σούτ του Σκυλαράκη εδώ πέρασε out.